Καλημέρα. Και εδώ θα δείτε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια, κύριε Μαρινάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Για το κόμμα σας. Συγχαρητήρια και στον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Ξέρετε πόσο καιρό περίμενα να τα ακούσω. Τα συγχαρητήρια για το κόμμα. Τα συγχαρητήρια για το κόμμα. Βέβαια και για εσάς, οπωσδήποτε, για την βουλευτή επικρατείας πλέον. Και πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Φάμελο, και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Φάμελο. Στους τηλεθεατές και στους συνομιλητές. Βεβαίως, να είστε καλά. Τώρα, κύριε Μαρινάκη, τι πρέπει να περιμένουμε εμείς από εδώ και πέρα? Είπε ο Πρωθυπουργός να πάμε σεμνά και ταπεινά, όπως λέγαμε με παλιότερους όρους, όπως έλεγε παλιότερα ο Κώστας Καραμανλής, ο τότε Πρωθυπουργός. Υπάρχει ανησυχία για φαινόμενα αλαζονίας, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να μην έχουμε έναν παντοδύναμο ηγέτη. Πριν απ' όλα, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν, αυτούς που διαχρονικά μας στηρίζουν, αλλά και τους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν ενδεχομένως και για πρώτη φορά. Ήταν και είναι μια πολύ μεγάλη νίκη προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, της παράταξης Νέας Δημοκρατίας, της κοινή λογικής. Και οφείλω να το πω γιατί είναι και η πρώτη εμφάνισή μου σε κάποιο τηλεοπτικό μέσο μετά το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περιθώριο, ούτε χρόνος, ούτε δυνατότητα αλαζονίας, ούτε κάποιο δείγμα. Οι πολίτες συστρατεύθηκαν με το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να πάμε μπροστά, να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, να αφήσουμε πίσω το διχαστικό λόγο. Αυτό το αποτέλεσμα μας δίνει όμως και πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Μάλιστα. Και οι πολίτες μας λένε ότι θα μας κρίνουν ακόμα πιο αυστηρά για να κάνουμε ακόμα πιο πολλές μεταρρυθμίσεις. Εγώ, αν μπορώ να διαβάσω αυτό το πολύ τιμητικό, το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που μένει να επικυρωθεί στις προσεχείς εκλογές της 25ης Ιουνίου, που είναι μια εξίσου, ίσως και περισσότερο κρίσιμη ψήφος, γιατί θα καθορίσει τον τρόπο που θα διακυβερνηθεί ο τόπος τα επόμενα χρόνια, είναι ότι μέσα σε μια τετραετία, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έδωσαν τις πιο μεγάλες και τις πιο δύσκολες μάχες για τη χώρα, με πολλές εισαγόμενες κρίσεις. Κάποιες ακόμα μπορεί να μην τις έχουμε κερδίσει. Θεωρώ ότι τις περισσότερες τις κερδίσαμε ή κάναμε πολύ μεγάλα βήματα. Και απέναντί μας είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία είχε άρνηση πραγματικότητας. Είχαμε μια αντιπολίτευση που εμείς, τη στιγμή που δίναμε τη μεγαλύτερη υγειονομική μάχη, έκανε πορείες για τον Κουφοντίνα. Τη στιγμή που καταδικάζαμε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και προστατεύαμε τον οικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κόφευαν, έκαναν ότι δεν άκουαν και μίλαγαν για ακρίβεια Μητσοτάκη. Ανακάλυπταν ένα δίθεν νεκρό κορίτσι στον Εύρο τη στιγμή που προστατεύαμε τα σύνορά μας. Μειώναμε φόρους ότι... και μας λέγανε ότι έχουμε παραπάνω έσοδα, που ήταν κάτι άλλο εντελώς. Και τα επιδοκίμασε ο λαός. Και ο λαός, αν με επιτρέπετε, κύριε Παυλόπουλε, να ολοκληρώσω τη φράση μου, επιδοκίμασε και κάτι άλλο. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, επειδή όντως περάσαμε, και ειδικά η δικιά μου η γενιά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, πολλαπλών αλλεπάλληλων κρίσεων, που πάνω σε αυτές τις κρίσεις πάτησε αυτή η ρητορική. Η φράση «η κανονικότητα δεν είναι ευκαιρία για την αριστερά» είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική φράση της δεκαετίας που προηγήθηκε. Τη στιγμή που εμείς προσπαθούσαμε να απαντήσουμε στα προβλήματα των πολιτών, δείτε τι συνέβη με τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι δεν πανηγύρισαν με αυτό το αποτέλεσμα, αλλά είπαν: θέλουμε και άλλες θέσεις εργασίας, όπως 300.000 που δημιουργήθηκαν. Θέλουμε και άλλα προγράμματα για να βρούμε το δικό μας σπίτι. Δεν θέλουμε άλλο να έρχονται και να μας λένε ότι θα περάσεις χωρίς κριτήρια, ότι θέλουμε τα πανεπιστήμια σου να είναι μπάχαλα. Δεν θέλουν άλλο για αυτή την ισοπαίδωση. Για πάμε στον κύριο Φάμελο. Να μας πείτε, άρα, κύριε Φάμελο. Για να καταλήξω, αν μου επιτρέπετε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τον επόμενο μήνα, και θα το κάνουμε και δεν το σταματήσαμε στιγμή, γιατί εμείς δεν γυρίζουμε όλη την Ελλάδα μόνο προεκλογικά με τον Πρωθυπουργό, είναι πλέον να μιλήσουμε μόνο προγραμματικά. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε, αλλά είχαμε δίπλα μας συνομιλητές οι οποίοι μας λέγανε ότι τώρα δεν είναι έξω μέρα, είναι νύχτα. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να αναλύουμε το πρόγραμμά μας και να πείσουμε όλο και περισσότερους συμπολίτες μας για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Πάμε στον κύριο Φάμελο να μας πει για τι θα μιλήσετε εσείς, κύριε Φάμελε. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ποια θα είναι η στρατηγική σας από εδώ και πέρα, τι χρειάζεται να αλλάξετε στα θέματα τα οποία θα πείτε στον ελληνικό λαό, στα πρόσωπα ενδεχομένως. Η ηγεσία, από ό,τι καταλάβαμε, παραμένει ακλόνητη εκεί. Θα δούμε με το επόμενο αποτέλεσμα τι θα γίνει. Τι έγινε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, για πείτε μας, τι λέτε? Καταρχήν, να ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι θέλουμε και από τη μεριά μας να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και όλους τους ψηφοφόρους, τους φίλους και τις φίλες και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ να ευχαριστήσω στην Β' Θεσσαλονίκης τους πολίτες που με επέλεξαν ξανά να εκπροσωπήσω την περιοχή μας, και να πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για την πραγματικότητα, για τις ανάγκες της πραγματικότητας. Μου κάνει εντύπωση η εισαγωγή του κ. Μαρινάκη. Περίμενα να ακούσω περισσότερο προγραμματικό λόγο εκ μέρους της Δημοκρατίας και όχι πάλι λίγο από αντι-ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε, κύριε Μαρινάκη, αγαπητοί φίλοι στο πάνελ συνολικά, και τι κρίμα δεν έχουμε και κάποιες κυρίες μαζί μας, υπάρχει ένα ζήτημα με την πραγματικότητα, όταν η πραγματικότητα είναι ο λογαριασμός. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Και άρα τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε για μια καλύτερη πραγματικότητα. Όλοι μας πρέπει να τη δώσουμε για μια καλύτερη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να ακούω ότι. Αλλά αποφάσισε ο κόσμος επ' αυτού, κύριε Φάμελε. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος αποφάσισε απέναντι σε αυτό που λέγατε ότι πεινάει από τις 10 του μήνα. Απολύτως. Έδωσε μια απάντηση. Το ερώτημα είναι το εξής. Ένα λεπτάκι. Συμφωνώ πολύ. Εσείς φταίτε κάπου και γιατί σας φταίει το Πασόκ? Γιατί ο στόχος σας πια είναι το Πασόκ? Καταρχήν, νομίζω ότι ο στόχος μας είναι η πολιτική που εφάρμοσε ο κ. Μητσοτάκης. Mm. Δεν έχουμε βάλει προτεραιότητα σε στόχο σε άλλα κόμματα, αλλά στην δεξιά πολιτική, η οποία σημαίνει πολύ απλά ότι εφαρμόστηκε η ρήτρα προσαρμογή στη ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2021. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς και πρέπει να το λύσουμε. Δεν πιστεύω κανείς να θέλει να πληρώνουμε παραπάνω στα σούπερ μάρκετ ή στα πρατήρια βενζίνης. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, κατανοώ ότι το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα βγω να πω ότι οι πολίτες υποστήριξαν την πολιτική μας. Άρα, χρειάζεται αλλαγή και στο μείγμα της πολιτικής και στο πώς επικοινωνήσαμε και ενημερώσαμε τους πολίτες. Συμφωνώ απολύτως. Στα πρόσωπα χρειάζεται αλλαγή. Μήπως το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, τα πρόσωπα έτσι κι αλλιώς στην κοινοβουλευτική δημοκρατία τα επιλέγει και η κοινωνία. Μην υποτιμάμε τη δυνατότητα της κοινωνίας να επιλέξει. Αυτό που εμείς ανησυχούμε είναι μήπως το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αρνητικό και για την κοινωνία. Άρα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε μια πρόταση διεξόδου από τα προβλήματα της κοινωνίας. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που θα ήθελα μια απάντηση στον κύριο Μαρινάκη. Θα ανασταλούν οι πληστηριασμοί από την επόμενη μέρα της νέας κυβέρνησης, όποια και είναι αυτή? Εμείς το καταθέσαμε ως πρόταση. Θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Μπορούμε να πάμε για μηδενικό ΦΠΑ στο ψωμί και στο γάλα. Λέω, αυτά ήταν προτάσεις. Εδώ εσείς λέτε, κύριε Φάμελε. Δεν σας άκουσα καθόλου. Κύριε Φάμελε, εδώ εσείς λέτε ότι το Πασόκ πανηγύρισε περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία το ότι έπεσαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως θα απαντήσω, αλλά να μιλήσω για να ολοκληρώσω. Ελάτε, μιλήσει και ο κύριος Δοδόνης. Ελάτε, κύριε Φάμελε. Εδώ υπάρχει ανοιχτό λογαριασμό για το ποιο θα είναι. Ο ηγεμόνας της κεντροαριστεράς, πιστεύετε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βάλει ως σκοπό να απομειώσει περαιτέρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, να σας κουρέψει όσο περισσότερο γίνεται? Ωραία. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που έλεγα. Με συγχωρείτε πάντως, επειδή είμαι σε απόσταση, δεν σας άκουγα όταν μιλάγατε την ώρα που μιλούσα εγώ. Mm. Πάντως, εγώ περιμένω ειλικρινά και από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Δόνη να απαντήσουν. Αν θα πάμε για μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αναστολή των πληστηριασμών την επόμενη μέρα. Μα απαντήθηκαν όμως αυτά. Αυτό λέμε, κύριε Φάμελε. Είστε στην προεκλογική περίοδο των προηγουμένων εκλογών. Αυτό με ρώτησε ο κύριος Παυλόπουλος. Με συγχωρείτε, αλλά δεν σας ακούω. Σας λέω ότι αυτά που λέτε απαντήθηκαν στην προηγούμενη φάση. Τώρα μπαίνουμε σε νέα προεκλογική περίοδο. Αυτά που είπατε τα απάντησε ο λαός. Τα θέσατε κι εσείς και η Νέα Δημοκρατία και ο λαός το απάντησε. Εγώ εξακολουθώ αυτά. Να πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός που θα δώσω θέλει. Και θα καλύψει τους πολίτες όπως θέλει. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θέλει να μειωθεί ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να ανασταλούν οι πληστηριασμοί. Εγώ θέλω να μην υπάρχει καθόλου ΦΠΑ, αν με ρωτάτε. Η ελάχιστη καθόλου, βάση τίποτα φόρος, πουθενά. Αρκεί να μην του βάλετε καινούριους φόρους, κύριε Φάμελε, όπως είπατε. Γιατί είπατε στο τέλος ότι για να κάνουμε αυτό που λέμε, θα σας βάλουμε φόρους 20%. Το άκουσε ο κόσμος και συγκλονίστηκε. Καλά, εντάξει. Και η κυρία Φωτίου έλεγε ότι η μεσαία τάξη είναι από τα 5.000. Πείτε μας τώρα για αυτό που σας λέμε. Πείτε μας για αυτό που σας ρωτάμε, με έχετε καλοσύνη. Ένα από τα παραδείγματα το πώς διεξήχθη η εκλογική μάχη. Δηλαδή, εμείς λέγαμε ότι δεν θα αυξηθούν οι εισφορές, αλλά δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και τα κανάλια παίζανε ότι θα αυξηθούν οι εισφορές. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό είναι ένα από τα λάθη. Κύριος Κατρούγκαλος, με μια λεπτομέρεια που σας διαθέτει, κύριε Φάμελε. Αν και μετά από αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ωραίο που συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό το διάλογο. Η λεπτομέρεια που σας διαθέτει, κύριε Φάμελε, ότι αυξήσατε ή επιβάλλατε 29 φόρους εσείς. Δεν το Λοιπόν, το κυρίαρχο λοιπόν είναι να σταματήσει το ξεπούλημα που θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης από την υγεία μέχρι τα πανεπιστήμια και από το νερό μέχρι την ενέργεια. Και να έχουμε μια καλύτερη ζωή, η οποία να ανήκει σε όλους τους Έλληνες και όχι σε 10 εταιρείες που είναι τα καρτέλ που στηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή είναι η προτεραιότητα. Σε αυτή τη λογική λοιπόν εμένα με κάνει να αναρωτιέμαι αν το ίδιο θέλει και το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί πράγματι το να
πανηγυρίζει κάποιος για νίκη όταν έχει 41% Νέα Δημοκρατία δεν αντιστοιχεί στην ιστορία του Πασόκ. Για πάμε να σας απαντήσει ο κύριος Δουδονής. Αυτό λοιπόν, εγώ παραμένει ως πρόταση λοιπόν και ως ερώτημα ότι στην Ελλάδα πρέπει να ασκηθεί προοδευτική πολιτική. Και η εγγύηση για να σχεθεί κάτι τέτοιο δεν είναι να πανηγυρίζεις για την ήττα ενός άλλου πολιτικού κόμματος. Η εγγύηση είναι ο Αντώναρος, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ. Ελάτε να μιλήσει ο κύριος Δουδονής, κύριε Φάμελ. Η εγγύηση για να ασκηθεί κάτι τέτοιο είναι μια κυβέρνηση που άσκησε προοδευτική πολιτική και βγήκαμε τη χρεοκοπία που μας πήγε και το Πασόκ. Κύριε Φάμελ, να προλάβετε μια πολιτική που θα ασκείται χωρίς χρεοκοπίες. Να μιλήσει ο κύριος Δουδονής. Ελάτε, κύριε Φάμελ. Δεν θα ακουγόμαστε όμως έτσι, άμα μιλάει ένας πάνω στον άλλον. Ελάτε, κύριε Δουδονή. Η εγγύηση για να ασκηθεί προοδευτική πολιτική φαντάζομαι είναι ο κύριος Αντώναρος, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ οι οποίοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω καν για τη συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ. Βλέπετε, λέω τους βουλευτές των ΑΝΕΛ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και το προσκλητήριο στους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη. Mm-hmm. Γιατί εμείς βγήκαμε και είπαμε, δεν θέλουμε τους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη. Μη μας ψηφίσετε, τους είπαμε. Mm-hmm. Και κάποιοι απίθαναν προσκλητήριο. Αυτή είναι η εγγύηση για προοδευτική πολιτική. Λοιπόν, το όνειρο κάθε πρωθυπουργού. Το όνειρο κάθε πρωθυπουργού. Γιατί επιτέθηκε σε εσάς ο κύριος Τσίπρας? Γιατί πρέπει σε εσάς επιτέθηκε, από ό,τι καταλάβω. Κοιτάξτε, κύριε οικονόμου, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει καριέρα επιτιθέμενος στον Πασόκ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε με τα ψεύδη της περίοδου 10-15 και την πορεία του 2015 εις βάρος του Πασόκ. Για να σε ποιον επιτίθεται? Χώρο σας, βέβαιως, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τότε δηλαδή, στο αντιμνημονιακό. Κύριε Φάμελε, σας άκουσα πάρα πολύ ώρα. Καλά, με διακόπτατε τώρα, λίμωνο. Σας διέκοψα τα τελευταία 5 λεπτά της 10 λεπτή τοποθέτησής σας. Λοιπόν. Εσείς γιατί μιλάτε για κατήφορο, κύριε Δουδονή? Τους λέτε ότι ο κατήφορός. Ξύνουν τον πάτο του Βαρελιού, λέτε. Προσωπικά ο κατήφορος του κυρίου Τσίπρα δεν έχει τέλος. Ξύνουν τον πάτο του Βαρελιού, λέτε. Είπαμε ότι ο εκλογικός κατήφορος συνδυάζεται από έναν πολιτικό κατήφορο. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπετε ότι αντί να κάνουν μια αυτοκριτική. Να πούνε έκαναν αυτά τα λάθη, γι' αυτό πήγε ο κόσμος και ψήφισε τους εχθρούς τους, γιατί υπήρχαν και απευθείας δωρεές από το ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Ναι, το είδαμε, ναι. Σε σχέση με το μια κυβέρνηση που είναι στη δεύτερη τετραετία και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Λάθη, παραλήψεις και εκτεταμένη διαφθορά. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και με μεγάλη αλαζονία. Τους φταίνει οι άλλοι. Και βέβαια τους φταίει αυτός που πάντα τους έφταιγε κάθε φορά που θέλανε να ανεβούνε. Δεν γίνεται, αλλάξαν οι εποχές, ο κόσμος ξύπνησε. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Το όνειρο κάθε πρωθυπουργού. Είναι να έρχει αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Και το όνειρο κάθε κυβερνώντος κόμματος είναι να έχει αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η Δημοκρατία. Συνεχίζεται πάντως το αντι-ΣΥΡΙΖΑ για το Μητσοτάκη, δεν λέτε τίποτα από ό,τι βλέπω. Συνεχίζεται. Δηλαδή θα μας κατηγορούν και δεν απαντούμε. Αφήστε να απαντήσει ό,τι θέλει, κύριε Φάμελε. Θα μιλήσω για αυτό. Δεν, δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι έχουμε πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και όχι τον κύριο Τσίπρα. Και μας απασχολεί το κόμμα μας. Δεν μας απασχολούν αυτοί οι οποίοι. Προσπάθησαν να λαιλατίσουν το χώρο μας. Ούτε από τη μία πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ας μιλήσετε λοιπόν για την άσκηση πολιτικής. Μετά δίθεν κεντρώ ανοίγματα, που καταλήξαμε όλοι οι βουλευτές του Καρατζαφέρη να είναι υπουργοί του Μητσοτάκη. Στόχος τώρα του Πασόκ, ποιος είναι, κύριε Δουδονή? Ο στόχος του Πασόκ είναι να αποτελέσει την κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης. Τι σημαίνει αυτό? Να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να σας πω, αυτό δεν μπορώ να σας πω. Κύριε Φάμελ, αφήστε να ολοκληρώσω. Αν μπορούμε, κύριε Φάμελ, να μιλάει ο καθένας. Ελάτε για να προλάβουμε να μιλήσετε και οι υπόλοιποι. Γιατί είστε και από Skype και δεν μπορεί να γίνει διάλογο. Εντάξει, καταλαβαίνω, θέλει να τα πει τώρα γιατί να ξεσπάσει, αλλά εντάξει. Είναι να είναι η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης. Τι είναι να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση? Μισό λεπτό. Τι σημαίνει κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης? Σημαίνει να είναι αυτή η δύναμη που θα ασκεί κριτική, θα πιέζει και θα ελέγχει την κυβέρνηση. Οι κύριοι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατάλληλοι για τη δουλειά αυτή. Απεδείχθηκε από τον ελληνικό λαό. Να σας πω κάτι. Είναι η μεγαλύτερη πτώση κόμματος της αντιπολίτευσης στην ιστορία του ελληνικού κράτους στη μεταπολίτευση. Στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Από το 1974 μέχρι σήμερα, γιατί πριν ήταν πιο σύνθετα τα πράγματα, δεν υπάρχει πτώση κόμματος της αντιπολίτευσης 12,5%. Η Ένωση Κέντρου, 600.000 ψήφους. Η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Το 1974-1977 έχασε 8,5% και κατέρευσε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ χάσανε το 12,5%. Και επιπλέον είναι η μεγαλύτερη διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος από το 1974. Άρα γι' αυτό λέτε είναι ακατάλληλοι. Οι άνθρωποι είναι ακατάλληλοι. Συνεπώς, γιατί λέτε, να έχουν γίνει αυτά αυτό. Που έχουν γίνει. Συγχωρείτε. Θέλετε να πιάσουμε τι έχει γίνει το τελευταίο ένα χρόνο. Γιατί ο τελευταίος ένας χρόνος ήταν προϊούσα η φθορά της κυβέρνησης. Οι υποκλοπές. Τα Τέμπη, τραγωδία που μας λέγανε για το σταθμάρχη διάφορο ότι ήταν τάχα Πασόκ, που ήταν ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας, κομματικό, το είχαμε αποδείξει εδώ πέρα και το λέει και το πόρισμα της Επιτροπής που δηλώσε ο ίδιος ο κ. Δεν ήταν ικανά αυτά για να αποκαθιλώσουν την κυβέρνηση. Όταν έχεις απέναντί σου τον Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν είναι. Μα είναι ο Χρυσό. Δηλαδή ήταν μόνο ο Σιλίζα η ψήφος αυτή. Πρέπει να στείλει λουλούδια
Και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να στείλει λουλούδια και ευχετήρια κάρτα στον κύριο Τσίπρα. Λουλούδια. Κύριε Μαρινάκη, απαντώ. Ελάτε. Και για να μην χάσουμε το χρόνο μας, απαντώντας ξανά και ξανά σε αυτά που λέγαμε 4 χρόνια στον κύριο Φάμελο, όχι προσωπικά, στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς το μόνο κόμμα που μπορεί να προστατεύσει τους δανειολήφτες είναι αυτό που επί των ημερών ότι έχουμε 20 δισεκατομμύρια λιγότερα κόκκινα δάνεια, και όχι αυτό που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Προφανώς το κόμμα το οποίο μπορεί να μειώσει και άλλους φόρους είναι η Νέα Δημοκρατία που μείωσε πάνω από 50, και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που επέβαλε η αύξηση 29 φόρους, αλλά αυτά τα απάντησαν οι πολίτες και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, να αυξάνουμε μισθούς. Μεγάλη προσοχή τον κύριο Δοδονή. Περιέγραψε ένα κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον περιέγραψε, τη χειρότερη αξιωματική αντιπολίτευση, όλα αυτά τα οποία έκανε κτλ. Και πέραν του γεγονότος ότι είχαμε και άλλα κόμματα στο παρελθόν που κατέρευσαν λίγο μετά τη διακυβέρνησή τους, από το 40 στο 8 και στο 6%. Είπα της αντιπολίτευσης. Είπα πέραν της αντιπολίτευσης. Θα πω κάτι. Ναι. Δεν γεννηθήκαμε σε αυτή τη χώρα την επομένη των εκλογών, κύριε Δοδονή. Με αυτό το κόμμα που περιγράφεται, με εξαίρεση τον Πρωθυπουργό, που δεν θα ήταν ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, συζητούσατε, σε περίπτωση που είναι πρώτο, να κάνετε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Λέγατε χωρίς το Βαρουφάκι, για να μην πω κάτι που δεν είπατε, και χωρίς το ΚΚΕ. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που ακούμε και περιγράφει τώρα το ΠΑΣΟΚ, που το καταδικάζει, που εμείς ήμασταν και είμαστε απέναντι με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, με την τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, με όλο αυτό που δήθεν ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική πολιτική, που δεν ήταν καθόλου προοδευτική πολιτική. Μάλιστα. Και προοδευτική πολιτική είναι πολύ με αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Δοδονή. Με αυτό λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ που λέτε, που πρέπει ο κόσμος να πάει στο 10 και στο 5. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα του 3%. Εσείς δεν είπατε δεν θα κυβερνήσω. Εσείς δεν είπατε, κύριε Δοδονή, ότι είμαστε απέναντι και έχουμε μια άλλη πρόταση. Και τι ακούω? Ακούω ουσιαστικά, κύριε οικονόμου, από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά έναν ΣΥΡΙΖΑ με γραβάτα. Α, καλά. Εντάξει. Μια άλλη εναλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μια εναλλακτική ισοπαίδαση. Ουσιαστικά τι ακούω? Ουσιαστικά δεν είναι προσωπικό στο κύριο Δοδονή. Ουσιαστικά τι ακούω? Ακούω τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κουβέντα, κύριε Δοδονή, δεν έγινε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν έχει κάνει τίποτα αυτή η κυβέρνηση. Και ουσιαστικά τι? Τι ουσιαστικά, αφού έχουμε μια τόσο καταστροφική κυβέρνηση, όπως λέτε, κύριε Δοδονή, πρέπει να απαντάμε. Το 40% των Ελλήνων πολιτών ουσιαστικά το κατηγορούμε για αυτό το οποίο απέλησε. Δεν έγινε τίποτα στη χώρα. Ο μόνος ο οποίος στην κρισιμότερη ψηφοφορία στη Βουλή για το μέλλον της χώρας ή έβαλε την ψήφο του μαζί με την ψήφο του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δεν υπήρχαν τα αντιμνημονιακά ψεύδη της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα υπήρχε. Ποια ψήφο έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης, τι λέτε? Στην ψήφο για την στήριξη της χώρας με το πρώτο πρόγραμμα στήριξης. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί. Το αντιμνημόνιο, το νομοποίησε η Δημοκρατία. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα σωστή πλευρά της ιστορίας. Όχι, κράτησαν οι βουλευτές της Ελλάδας. Εσείς τροφοδοτήσατε με τα στελέχη σας και τους βουλευτές σας. Κύριε Μαρινάκη, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο νέοι άνθρωποι να φωνάζουν. Μα λέτε κάτι εντελώς άλλο από την πραγματικότητα. Νέα Δημοκρατία πήγε. Μα τώρα σας παρακαλώ. Πήγε να πτωχεύσει τη χώρα, την ψόχευσε και μετά έλεγε το αντιμνημόνιο. Να τρελαθούμε, τα ξεχνάμε. Η κυρία Μπακογιάννη τότε είχε μια υπεύθυνη στάση. Να ρωτήσουμε. Και πείτε, μιλάμε προγραμματικά, γιατί με εγκάλεσε ο κύριος Φάμελος ότι δεν μιλάμε προγραμματικά. Εσύ τσακωνόσασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι ο κληρονόμος του Ανδρέα. Στον κύριο και τώρα Φάμελο. Ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ θυμηθήκατε αυτά που λέμε εμείς διαχρονικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθήστε μας, κύριε Μαρινάκη. Με αυτούς θέλατε να κάνετε. Μια κουβέντα, κύριε Φάμελε. Κλείσουμε εδώ. Ελάτε για τον Πρωθυπουργό. Θα κλείσουμε και θα μιλήσει ο άνθρωπος. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν επιτρέπετε. Δεν σωστό αυτό. Ελάτε, κύριε Φάμελε, μια κουβέντα. Εγώ ακούγοντας με προσοχή τους δύο συνομιλητές θέλω να επιβεβαιώσω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπω ότι ασχολούνται πάρα πολύ και από την Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι αν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες την επόμενη μέρα θα έχουν καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι το κίνδυνος που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει μετά από την ενέργεια να πουλήσει και τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία και το νερό. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν θέλουμε, κύριε Μαρινάκη, μια Ελλάδα γεμάτη με γαλάζια παιδιά. Δυστυχώς δεν καταλάβατε τι έγινε. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το τι θέλουμε να γίνει. Κύριε Φάμελε, λέτε σημαντικά πράγματα, όμως το απλό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει. Δεν είναι ωραίο να φωνάζουμε και να μιλάμε ένας πάνω στον άλλο. Το λέω για τον κύριο Μαρινάκη. Ότι χρειάζεται να έχουμε μια Ελλάδα χωρίς πάντιδες. Σήμερα λέτε ότι κυλήθηκε το νερό. Δεν είναι εξασφαλίσει. Κύριε Φάμελε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.